Πάνω από 250 είναι οι εκδηλώσει που περιλαμβάνονται φετινό πολιτιστικό πρόγραμμα τη Περιφέρεια Δυτική Ελλάδο με τίτλο Φλόγα Πολιτισμού. Το περιεχόμενο του οποίου παρουσιάστηκε στην Αθήνα, παρουσία και των καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν. Από την αρχή δε τη θητεία μα, γιατί οφείλω να γυρνώ στο παρελθόν, γιατί έτσι κάνει κανεί τον απολογισμό του, είχαμε πει ότι για μα ο πολιτισμό δεν είναι πολυτέλεια. Ούτε χάσιμο χρόνο. Όπω ίσω νόμιζαν κάποιοι τα προηγούμενα χρόνια. Ο πολιτισμό είναι πολλά πράγματα μαζί. Ξέρετε, εγώ δεν θα τα λέω έτσι όπω ακούστηκαν πριν, κάπω λυρικά. Θα τα πω όπω αισθάνομαι. Ο πολιτισμό είναι ψυχαγωγία, είναι εκπαίδευση, είναι ανάγκη για κάθε άνθρωπο για το δικό του λόγο. Και αυτό είναι πολύτιμο. Φλόγα πολιτισμού, φλόγα εξωστρέφεια, φλόγα παιδεία. Οι αξίε και τα ιδανικά της Ολυμπιακή γη μέσα σε ένα ενιαίο πρόγραμμα που αναδεικνύει τα ήθη, τα έθιμα, τι παραδόσει και του αγώνε τη γη μα. Η Περιφέρεια Δυτική Ελλάδο άνοιξε το περσινό καλοκαίρι με το διακτηνισμό και στου τρει νομού πολιτιστικών εκδηλώσεων, ένα πρώτο παράθυρο ευκαιρία και έτσι έθεσαν τι βάσει για την ολική επαναφορά του πολιτισμού σε επίπεδο περιφέρεια. Κεντρικό σχέδιο είναι να μετατραπούν οι τρει νομοί σε ένα μεγάλο εργαστήρι πολιτιστική δράση. Για πρώτη φορά η Δυτική Ελλάδα, διαθέτοντα ένα ποσό που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ, γίνεται ο βασικό φορέα κορυφαίων πολιτιστικών εκδηλώσεων και στέκεται ενεργά στο πλευρό τοπικών πολιτιστικών φορέων και καλλιτεχνικών σχημάτων, προκειμένου να αναδείξουν τη δράση του. Ο πολιτισμό πλήρωσε οριζόντια, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, Βαρύτατο το λογαριασμό κατά τη διάρκεια τη πανδημία και ακόμα πιο βαρύ λογαριασμό πλήρωσε η ίδια η κοινωνία μα, που αναγκάστηκε να χάσει πολύτιμε και ζωογόνε στιγμέ χαρά και ψυχαγωγία. Πέρυσι το καλοκαίρι άνοιξε ένα πρώτο παράθυρο ευκαιρία με την κάμψη των κρουσμάτων και έτσι καταφέραμε να θέσουμε σε κίνηση το σχέδιό μα. Και ποιο είναι αυτό, Να μετατρέψουμε, όσο και να ακουστεί έτσι πολύ μεγάλο επίβολο, τη Δυτική Ελλάδα σε ένα μεγάλο εργαστήρι πολιτιστική δράση. Το πολιτιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσει κορυφαίων καλλιτεχνών αλλά και πάρα πολλέ συνδιοργανώσει με τοπικού φορεί σε Ηλία Χαία και το Λακαρδανία. Η περιφέρεια θα διοργανώσει περισσότερε από 75 δράσει ω φορέα υλοποίηση σε περιοχέ όπω ο Πύργο, η Αμαλιάδα, η Πάτρα, το Αίγιο, η Ναύπαχτο, το μεσόλογιό, το Αγρίνιο και το Θέρμο που θα φιλοξενήσουν μουσικέ συναυλίε και θεατρικά δρόμενα. Επιπλέον, περισσότερε από 180 δράσει συλλόγων και φορέων πολιτισμού βάζουν τη σφραγίδα τη περιφέρεια σε εκδηλώσει που θα ταξιδέψουν σε περιοχέ όπω το Πανόπουλο, η Φιγαλία, η Ανδρίτσενα, το Στρούσι, η Γλίφα, το Τραγανό, τα Μακρίσια και το νησί σε επίπεδο ηλία. Ω Περιφερειακή Αρχή, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολιτισμική ανάπτυξη τόσο ως προ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής ευθύνη όσο και προς το αναπτυξιακό σχέλος, ενισχύοντας οικονομικά το καλλιτεχνικό κλάδο, τεχνικούς και όσου εργάζονται στον χώρο του πολιτισμού. Η περιφέρεια τα τελευταία χρόνια χαράζει πορεία με καινοτόμε ιδέε και υλοποιεί δράσει που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών δρόμενων. Γιατί ο πολιτισμό, όπω λέω πάντα, ούτε εγκλωβίζεται ούτε φυλακίζεται. Στον τρίτο άξονα των συνεργασιών θα ενισχυθούν θεσμοί και συνεργασίε όπω το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπία για Παιδιά και Νέου, αλλά και τα ΔΠΘ, Πάτρα και Αγρινίου, που χρηματοδοτούνται για τα έξοδα κίνηση των σημάτων του. Τέλο, για την ανάδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη του πατρινού καναβαλιού, η Περιφέρεια θα συνεχίσει να εισφέρει όπω έγινε και φέτο με τα 50.000 ευρώ που δόθηκαν για τι εκδηλώσει στο Δήμο Πατρέων.